Χρώμα και ελπίδα έβαλε στην παιδο-ογκολογική του Παγνή ο μικρός ήρωας που κοσμεί την κλινική για να δώσει αγάπη, χαρά, θέληση και ελπίδα. Το γλυπτό είναι δημιουργία του οικαστικού Γιάννη Τσιγκένη, που χωρίς δεύτερη σκέψη αποδέχθηκε την πρόταση που του έγινε. Είναι ένας μικρός ήρωας. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Γιατί αυτό γράφει και κάποια πράγματα πάνω, όπως είναι η ελπίδα, η χαρά, η αγάπη, η θέληση και η δύναμη που έχουν όλα αυτά τα παιδιά που περνάνε αυτό που περνούν. Το έχω περάσει εγώ, έχω κάνει χημοθεραπείες και ξέρω τι πάει να πει αυτό το στάδιο. Μια πρόταση που έγινε από τις Ελπίδες, στην ομάδα των Ελπίδων Ηροδότου, έκαναν κάποια δράση, στόλισαν τα δεντράκια στο εξωτερικό χώρο και θέλησαν να δώσουν μια ξεχωριστή νότα. Όσο αφορά όμως την ιδέα, ήταν στη συνεργάτη τη δική μου, την Άννα τη Φραγκάκη. Κανένα παιδί δεν διάλεξε να γίνει ήρωας, όμως αναγκάζεται να πολεμήσει, να πέσει και να σηκωθεί. Συνάντησα γονείς παιδιών οι οποίοι ήταν σε καταρακωμένηση και όμως με το που έγινε η ανάρτηση του θέματος, είδες ότι πήραν ένα χαμόγελο στα χείλη, ζήτησαν να βγάλουν φωτογραφίες μπροστά εκεί, μπροστά στα παιδιά τους. Δηλαδή, είδαμε μια διαφορετική νότα στο χλωμό μέρος αυτό, εκεί μέσα. Είναι κάποιο παιδί που το οποίο πρόκειται, έχει γνωστοποιηθεί άλλωστε το θέμα του, θα ταξιδέψει στη Γερμανία, έχει ένα σάρκωμα στο πόδι και μάλιστα κάποιοι έκαναν έναν. Λοιπόν, είναι η φωτογραφία που θα πάρει μαζί του, ταξιδεύοντας και εκεί που θα πάει. Είναι η ελπίδα η δική του και με αυτό το παιδί, με αυτό το μικρό ήρωα, θα ταξιδέψει να πάει εκεί που θα πάει. Τι άλλο να σας πω. Ο μικρός υπερήρωας θα βρίσκεται στην παιδο-ογκολογική του Παγνή από εδώ και στο εξής για να συντροφεύει τα παιδιά και τους γονείς τους. Γιατί κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος του τέτοιες στιγμές. Έχει γίνει όλο στο χέρι, έχει απίστευτη δουλειά που πολλές φορές δεν φαίνεται σε μια φωτογραφία, δηλαδή είναι όλα ανάγλυφα κλπ. Έχει γίνει μια ειδική βαφή ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα μέσα, γιατί στο χώρο που είναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αδερφό και πρόεδρο της εταιρείας Tsigane's Good Craft, όπου με φιλοξένησε για να ολοκληρώσω το θέμα αυτό, μου παραχώρησε το δυναμικό προσωπικό του για να τελειώσω το θέμα μου και να το αναρτήσω, γιατί με δικό του αυτοκίνητο πήγα, με δικά του άτομα πήγα εκεί πέρα.